Μια μεγάλη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών στην παράδοσή μας είναι τα νανουρίσματα ή ναναρίσματα. Είναι διαδεδομένα σε ολόκληρο τον κόσμο και ασφαλώς έχουν αρχαιότατη καταγωγή. Σήμερα θα μελετήσουμε το είδος αυτό, τα νανουρίσματα, ήδη από την ελληνική αρχαιότητα, όταν το νανούρισμα ονομαζόταν κατά βαφκάλισης ή βαφκάλιμα, από το ρήμα βαφκαλώ ή βαφκαλίζω, που σημαίνει αποκοιμίζω ένα παιδί τραγουδώντας του. Η καταβαφκάλιση ειδικότερα αναφερόταν στο τραγούδισμα που έλεγαν οι τροφοί και οι παραμάνες στα παιδιά, το οποίο μάλιστα το συνόδευαν με ένα σύστρο, ένα μικρό δηλαδή αυτοσχέδιο κρουστό όργανο, το οποίο είχε σχήμα πετάλου, είχε και μία λαβή και εσωτερικά αποτελούνταν από μικρές ράβδους με μεταλλικά αντικείμενα, δισκάρια ή χάντρες, τα οποία παρήγαν ήχο από όποιον το έκρουε, όποιον το έσυε, εξού και σύστρο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα σύστρα μας έρχονται από την Αίγυπτο. Εκεί τα χρησιμοποιούσαν σε θρησκευτικές τελετές προς τιμήν της Ίσιδος ή της Άθωρ ή της Μπαστέτ και απέδιδαν μαγικές ιδιότητες και αποτρεπτικές του κακού ιδιότητες στον ήχο τους. Βέβαια, σύστρα συναντάμε και σε άλλους αρχαίους λαούς, συναντάμε στους Χεταίους, συναντάμε στους Μινωίτες, όπου εκεί μάλιστα σύμφωνα με τις παραστάσεις που έχουμε από τα ευρήματα, το σύστρο το χρησιμοποιούσαν για να δίνει αυτός ο οποίος το έφερε ο σύστροφόρος, να δίνει ρυθμό στους θεριστές, συνοδεύοντας το εργατικό τους τραγούδι, το τραγούδι των θεριστών. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι στο πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος είχαμε μιλήσει για τα τραγούδια των θεριστών και μπορείτε να το αναζητήσετε και ειδικά όταν αναφερθήκαμε στον λεγόμενο Λιτιέρση. Σήμερα θα λέγαμε ότι το σύστρο είναι κάτι αντίστοιχο με την κουδουνίστρα, χωρίς περαιτέρω νόημα, χωρίς περαιτέρω συμβολισμό πλέον. Αλλά ας επιστρέψουμε στα νανουρίσματα να δούμε πώς εμφανίζονται στην αρχαιότητα και πώς στη νεότερη δημοτική παράδοση. Μία πρώτη πληροφορία που έχουμε για τα νανουρίσματα στην αρχαιότητα μας έρχεται από τον Πλάτωνα και τους νόμους του, ο οποίος αναφέρει ότι όταν οι μητέρες ήθελαν να αποκοιμήσουν τα παιδιά τα οποία δεν τα έπαιρνε ο ύπνος, δεν τους παρήχαν ησυχία, αλλά αντιθέτως τα κουνούσαν έντονα και τους τραγουδούσαν ένα νανούρισμα, μαγεύοντάς τα, όπως λέει χαρακτηριστικά, σαν να παίζουν αυλό. Και συνεχίζει ο Πλάτωνας λέγοντας, όπως ακριβώς οι βακχίες προσφέρουν την συντονισμένη κίνηση χορού και μουσικής ως γιατροσόφη. Επίσης, στα 30 ειδήλια του Θεόκριτου, τα οποία τα είχαμε δει και νωρίτερα στο πλαίσιο των ποιμενικών τραγουδιών, υπάρχει, θα λέγαμε, μία υποψία, μία πρώτη αναφορά σε ένα τέτοιο αρχαίο νανούρισμα, ένα μικρό απόσπασμα από ένα νανούρισμα της Αλκμίνης. Νανούρισμα το οποίο έλεγε, σύμφωνα με το μύθο, στους γιους της τον Ηρακλή και τον Ιφικλή. Λέει λοιπόν το νανούρισμα. «Εύδετε μαύρε έφεα, δηλαδή κοιμηθείτε παιδιά μου, γλυκερών και εγέρσιμων ύπνων, να έχετε ένα γλυκό και ανάλαφρο ύπνο. Εύδετε μα ψυχά, σι αδελφαίο, εύσοα τέκνα. Ψυχές μου εσείς, ευτυχισμένα αδέλφια, να κοιμηθείτε. Όλβοι ευνάζεστε και όλβοι αό οίκιστε. Καλότυχος να είναι ο ύπνος σας και καλό το ξημέρωμά σας». Είναι λόγια τα οποία συναντάμε σίγουρα σε πολλά νανουρίσματα και της νεότερης παράδοσης, αλλά και σε ευχές πρώτου ύπνου που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Να πούμε επίσης ότι τα νανουρίσματα στην δημοτική παράδοση εμφανίζονται με πάρα πολλά ονόματα. Είναι νανναρίσματα, όπως είπαμε. Είναι επίσης μινιρισμοί, όπως λένε, στην Ήπειρο, από το αρχαίο ρήμα μινιρίζω, που σημαίνει τραγουδό χαμηλόφωνα ήσυχα. Είναι νάναρα, όπως τα λένε στην Κρήτη, νενιάσματα ή κανακίσματα ή κανάκια, όπως λένε στην Κάρπαθο, από το κανακεύω, εξού και κανακάρης. Και γενικά υπάρχουν πλήθος ονομάτων που χαρακτηρίζουν αυτό το είδος των τραγουδιών. Συχνά τα νανουρίσματα συγχέονται βέβαια με τα ταχταρίσματα, τα οποία όμως είναι πιο ρυθμικά παιδικά τραγούδια και δεν προορίζονται τόσο για να ηρεμήσουν τα παιδιά για τον ύπνο, αλλά προορίζονται για παιχνίδια και αστεϊσμούς με τα παιδιά.
Νάνι το μωρό μου, νάνι. Να του πλύνω το φουστάνι. Έλα ύπνε, πάρε μου το. Πάνε και σεριά να μου το. Να του δώσει ο αγάς λεμόνι. Κοιμήσουμε την Παναγιά και ο πόνος σου να γιάνει με τον Αφέντη το Χριστό και με τον Άγιο Γιάννη. Πολλά νανουρίσματα της νεότερης δημοτικής παράδοσης ανάγονται στα βυζαντινά χρόνια. Ένα τέτοιο νανούρισμα μας διασώζει ο Νικόλαος Πολίτης, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας. Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι, κοιμήσου που να σε χαρεί ο νιός που θα σε πάρει. Κοιμήσου και παρήγγυλα στην πόλη τα χρυσά σου, στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου. Εδώ βλέπουμε πολλούς κοινούς τόπους. Είναι λόγια τα οποία τα αναγνωρίζουμε πολύ συχνά στα νανουρίσματά μας. Θα ήταν χρήσιμο σε αυτό το σημείο να δούμε αυτούς τους κοινούς τόπους. Είναι κάποιες φράσεις συνήθως, κάποιες ευχές, κάποια πενέματα που είναι κοινά σχεδόν σε όλα τα νανουρίσματα από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Άλλο νανούρισμα. Ύπνε που παίρνεις τα μικρά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου τόδοκα, μεγάλο φέρε μούτο. Πολλά νανουρίσματα ξεκινούν με την επίκληση του ύπνου. Αν το νόημα αυτό συνδυαστεί επίσης και με το μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας κατά τα προηγούμενα χρόνια, τα παλαιότερα χρόνια των βρεφών και των παιδιών, μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο σημαντική ήταν η ευχή που προτασσόταν στα νανουρίσματα το παιδί απλώς να καταφέρει να μεγαλώσει. Άλλος κοινός τόπος είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη ή η Βενετία, πολύ σπουδαία εμπορικά κέντρα κατά την εποχή του Μεσαίωνα. Κοιμήσου και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά σου, στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου, λέει ένα πολύ γνωστό νανούρισμα που μας έρχεται ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια. Ή ένα άλλο νανούρισμα από την Άνδρο, κοιμήσου χαϊδεμένο μου, τρεις χώρες σου χαρίζω, τρεις χώρες και τρία νησιά και τρία μοναστήρια και την Κωνσταντινούπολη με όλα της τα εργαστήρια. Σε αυτό το νανούρισμα βλέπουμε και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο το συναντάμε και σε άλλα νανούρισματα και στη Σμύρνη και στη Χίο. Είναι το στοιχείο του χαρίσματος χωρών και πόλεων. Αυτό φαίνεται ότι πρέπει να σχετίζεται με κάποια παιχνίδια, παραδοσιακά, παλιά παιχνίδια, όπου η ομάδα των παιδιών που θα νικούσε στο παιχνίδι, που θα έλυνε ένα ένιγμα, υποτιθέμενα θα κέρδιζε την Κωνσταντινούπολη ως βραβείο ή τις πόλεις. Μοιράζανε μεταξύ τους, δηλαδή, πόλεις κάστρα ονομαστά για την εποχή. Άλλο νανούρισμα με τους ίδιους κοινούς τόπους. Κοιμήσου και σας σηκωθείς, κάτι θα σου χαρίσω. Τη Σμύρνη και η Σμύρνη, πολύ συχνά χρησιμοποιείται, όπως και η Χίος. Τη Σμύρνη και τη Βενετιά, τη Χιό με τα καράβια και την Κωνσταντινούπολη με όλα τα παλικάρια. Άλλος κοινός τόπος είναι η αναφορά του βρέφους ή του παιδιού από τη μητέρα ως βασιλόπουλου. Η μητέρα φτιάχνει ένα τελείως φαντασιακό κόσμο για το παιδί της, ευελπιστώντας όχι απλώς ένα καλύτερο μέλλον για το παιδί της, αλλά σε ένα τελείως άπιαστο κόσμο. Ας θυμηθούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι
δημιούργησαν αυτά τα ανανουρίσματα ήταν άνθρωποι εμπερίστατοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα παιδιά συχνά δεν είχαν παπούτσια να φορέσουν και έβρισκαν συνήθως αυτοσχέδιες λύσεις. Ωστόσο, στα ανανουρίσματα όλη αυτή η εικόνα αλλάζει. Νάνι του Ρίγα το παιδί, του βασιλιά Ταγκόνι. Κοιμήσου και παρήγγειλα παπούτσια στο τζαγκάρι, να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι. Να σημειώσουμε ότι κόκκινα με μαργαριτάρι ιστορούνται τα αυτοκρατορικά υποδήματα. Ενώ βλέπουμε και ένα άλλο κοινό σημείο, ότι συχνά γίνεται αυτή η διπλή αναφορά σε ταυτόσιμες λέξεις. Στο Ρίγα και το βασιλιά, που στη συνείδηση του λαϊκού, του απλού ανθρώπου, φαντάζουν σαν δύο τελείως διαφορετικές ιδιότητες, χωρίς να είναι. Διαβάζουμε και αλλού. «Κοιμήσου στο ψηλό πανί που φαίνουνε στην πόλη, να κάνει ο Ρίγας πάπλωμα και η Ρίγισσα, η βασίλισσα, σεντόνι». Και σε άλλο ανούρισμα, «Κοιμήσου και σουράβουνε τα ρούχα σου στην πόλη και σου τα αποτελειώνουνε 42 μαστόροι. Ο ένας βάνει μάλαμα και ο άλλος το μετάξι και οι άλλοι αποδέλυποι τον ουρανό μετάστρι». Ένας άλλος κοινός τόπος, θα λέγαμε, είναι η αναβίωση της αρχαιοελληνικής έννοιας του προσωποποιημένου ύπνου. Σύμφωνα με τον Ησίωδο, ο ύπνος είναι γιος της νύχτας και αδελφός του θανάτου. Ζουν όλοι στα Τάρταρα, αλλά ο ύπνος είναι καλόκαρδος και συχνά τριγυρνά σε βουνά και σε θάλασσες με τα φτερά που έχει στους ώμους του. Μάλιστα, ο Όμηρος λέει ότι ζει στη Λίμνο με την Πασιθέη, μία από τις Χάριτες. Η Πασιθέη, μάλιστα να πούμε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνδυάζεται με τις παρεστήσεις. Είναι δηλαδή μία θεότητα ή μία νηριίδα, κατά ένα άλλο μύθο, η οποία σχετίζεται με τις παρεστήσεις, οπότε κατανοούμε γιατί στο μύθο συνδυάζεται με τον ύπνο. Έτσι λοιπόν και στα ανανουρίσματα της νεότερης παράδοσης, ο ύπνος αποκτά πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο από το οποίο ζητάτε να αποκοιμήσει το παιδί. Ας δούμε κάποια τέτοια αποσπάσματα. «Ύπνε μου και παρέ μου το, κι άμετο στα περβόλια, και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα». Τα τριαντάφυλλα και τα ρόδα στην παράδοση είναι σύμβολα ευτυχίας, είναι σύμβολα γονιμότητας ή είναι επίσης γαμήλια σύμβολα. Άλλο ανούρισμα. «Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο» ή «έλα ύπνε πάρτο, Χριστέ, αποκοίμησέ το». Και ασφαλώς από κανένα σχεδόν ανούρισμα δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στο Χριστό, στην Παναγία ή στους Αγίους. Η μητέρα, αφού έχει ονειρευτεί το καλύτερο δυνατό μέλλον για το παιδί της, αφού έχει πλάσει ένα φανταστικό κόσμο που θα έχει βασίλεια στα πόδια του το παιδί της, στο τέλος επανέρχεται, θα λέγαμε έτσι, στην πραγματικότητα και εναποθέτει τις ελπίδες της εκεί που νιώθει ότι μπορεί όντως να βρει ανταπόκριση και μπορεί να λάβει για το παιδί της το καλύτερο δυνατό, στο Θεό. Και απευθύνεται στο Θεό, απευθύνεται στην Παναγία για να μπορέσει το παιδί να λάβει τη χάρη τους. «Κοιμήσουμε την Παναγιά», λέει ένα ανούρισμα της Μικράς Ασίας, «και με τον Άγιο Γιάννη, με τον Αφέντη το Χριστό και ο πόνος σου να Γιάννη». Ή «από την Ρόδο, από το Ασκληπιό της Ρόδου», έχουμε το εξής ιδιαίτερο ανούρισμα. Λέει «έλα ύπνε σε κάποιο σημείο, πάρε μου το και μεγάλο φέρε μου το. Παναγιά μου, Παναγιά μου, βλέπε μου το τον Πασά μου. Παναγιά μου που το σκιάδι». Τώρα αρχίζει στον ανούρισμα και αναφέρει διάφορες περιοχές τοπικές. Είναι περιοχές της Ρόδου. Η Παναγιά η Σκιαδενή από το Σκιάδι ή θα δούμε αργότερα από το Βάτι, από το Θάρι. Είναι συγκεκριμένες περιοχές. «Παναγιά μου από το Σκιάδι, βλέπε τον πρωί και βράδυ. Παναγιά μου από το Βάτι, βλέπε τον και εσύ κομμάτι. Παναγιά μου από το Θάρι, κορινόμορφη να πάρει». Γαμπρός είναι, πέστε μου την ως γιος είναι. Είναι νιός και νιόν κλονάρι και ωραίο παλικάρι. Παναγιά μου, Παναγιά μου, βλέπε μου τον Πάσα. Βλέπε μου τον και με
Πανάγια μου που το σκιάδι βλεπέτων πρωί και βράδυ. Πανάγια, Πανάγια, Πανάγια μου που το βάτι. Πανάγια μου που το βάτι βλεπέτων και σηκώματι. Πανάγια, Πανάγια, Πανάγια μου που το θάρι. Πανάγια μου που το θάρι κορίνο μορφινά πάρει. Τα ανανουρίσματα επίσης στην παράδοση έχουν πολλές φορές ιδιαίτερη αναφορά, όχι γενικά στο Θεό ή στο Χριστό ή στην Παναγία, αλλά σε κάποια πρόσωπα Αγίων, τα οποία ο λαός συνδέει με την παιδική ηλικία. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι, για παράδειγμα, η Αγία Μαρίνα. Οπότε στην παράδοση υπάρχουν και κάποια τέτοια τραγούδια, τα οποία έχουν ως πρωταγωνιστή, θα λέγαμε, την Αγία Μαρίνα. Το ανανούρισμα της Αγίας Μαρίνας της Κύπρου είναι ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά τραγούδια. Αγία Μαρίνα και κυρά, που κοιμήσεις τα μωρά, έλα αποκοιμηστώ τώρα που έχει η μάνα του δουλειά. Αγία Μαρίνα, κοιμηστώ και πάρτο πέρα γυριστώ. Κοιμήστο που να το χαρώ και που να του χαρίσω. Την Αλεξάνδρεια Ζάχαρη και το μισή και την Κωνσταντινούπολη δίκη του να ορίσει. Αγία Μαρίνα, μάρανε το γιο μου να κοιμήσω. Θα σου κάνω λουτουριά και θα σου λουτουργήσω. Κοιμήσου που να σε χαρώ, κοιμήσου που να ζήσεις. Στον Άγιο Τάφο του Χριστού να πας να προσκυνήσεις. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι, ένα ιδιαίτερο νανούρισμα της παράδοσης είναι η Μαργαριταρένια. Αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερο, γιατί οι στίχοι του, θα λέγαμε, ότι απευθύνονται σε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Από τη μία είναι νανούρισμα, δηλαδή με το τραγούδι αυτό προσπαθεί η μητέρα να νανουρίσει το παιδί. Απευθύνεται στο παιδί, είναι η Μαργαριταρένια, είναι το κοριτσάκι της. Μέσα στα κουπλέ όμως έχουμε
δύο αναφορές. Η μία είναι προς τον άντρα που την εγκατέλειψε. Είναι ιδιαίτερο τον ανούρισμα γιατί το απευθύνει μία μάνα που την έχει εγκαταλείψει ο άνθρωπος που της έταξε να την παντρευτεί. Για εκείνη την εποχή μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ήταν γνωστό ότι οι κοπέλες που είχαν παιδί εκτός γάμου πολλές φορές διώχνονταν, αποπέμπονταν από την ίδια τους την οικογένεια. Η ίδια τους η μάνα έδιωχνε τα κορίτσια αυτά έξω από το σπίτι και τα άφηνε στην τύχη τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα τέτοιο ιδιαίτερο νανούρισμα που το απευθύνει μια τέτοια μάνα εκείνης της εποχής και γι' αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Στους στίχους λοιπόν, από τη μία απευθύνεται στον άντρα που την εγκατέλειψε, στον άντρα που της έταξε αγάπη, που της έταξε γάμο και εν τέλει την άφησε με το παιδί. Σε κάποια άλλα σημεία του τραγουδιού απευθύνεται η μάνα με το παιδί στη μάνα της, ζητώντας να τη βοηθήσει, που προφανώς την έχει διώξει από το σπίτι, και στο ρεφρέν, όπου έχουμε το κλασικό μοτίβο του νανουρίσματος, αναφέρεται πια στο παιδί της, τη Μαργαρίτα Ρένια της. Δεν ήσουν εσύ που μου λέγες, Μαργαρίτα Ρένια μου, να γίνεις, να σε πάρω, να γίνεις, να σε πάρω. Και τώρα αναστενάζω, δε μ' ακούς, Μαργαρίτα Ρένια μου, κλαίω, δε με λυπάσαι, κλαίω, δε με λυπάσαι. Δεν είσαι μάνας, yeah.